Η ανάδειξη όλων των αρχαιολογικών μνημείων κατά μήκος της αρχαίας Εγνατίας Οδού αποφασίστηκε κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το μεγαλύτερο διασωθέν τμήμα της αρχαίας Εγνατίας ανήκει στον Ομό Καβάλας, ενώ σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού κ. Αντωνιάδη Κώστα, έχουν εξασφαλιστεί 55 εκατομμύρια ευρώ για να αναδείξουν, να διαμορφώσουν και να αναστηλώσουν όλα τα αρχαία μνημεία που υπάρχουν κατά μήκος της αρχαίας Εγνατίας Οδού, αυτή τη σημαντική πολιτιστική κληρονομιά που έχει ο τόπος. Στο μεταξύ, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάχθηκε το έργο συντήρησης του Εκκλησιαστικού Μουσείου Ιμαρέτ Κομωτινής και της συλλογής του, καθώς και η ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου του μνημείου προϋπολογισμού 616.000 ευρώ, με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστου Μέτιου. Το έργο περιλαμβάνει τη συντήρηση και αποκατάσταση του μνημείου, τη συντήρηση των αντικειμένων της Εκκλησιαστικής Συλλογής, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και την ανακαίνιση του κτηρίου υποδοχής και των βοηθητικών χώρων, ενώ θα γίνει τοποθέτηση εποπτικού και ενημερωτικού υλικού. Δύο νέες σχολικές μονάδες θα τεθούν σε λειτουργία από τη νέα φετινή σχολική χρονιά. Πρόκειται για το Εσπερινό Γενικό Λύκειο και το Ειδικό Ενίο Γυμνάσιο Λύκειο, οι οποίες αποτελούσαν πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και έρχονται να καλύψουν κενά στην εκπαίδευση. Μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωτινής για το θέμα, η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης Μέρη Κοσμίδου κάλεσε τους ενδιαφερόμενους να σπεύσουν να κάνουν τις εγγραφές τους. Ειδικά για το Εσπερινό Λύκειο, ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο των υποψηφίων, μπορούν να εγγραφούν στην πρώτη ή στην τέταρτη τάξη του Εσπερινού Γυμνασίου Λυκείου. Οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου σχολείου θα μπορούν να έχουν και πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση σε σχολές που δεν είναι απαραίτητες οι υποχρεωτικές παρακολουθήσεις. Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του Ειδικού Ενιαίου Γυμνασίου Λυκείου, η κυρία Κοσμίδου απίφθινε έκκληση προς τους γονείς και τα παιδιά τους να έχουν τη διάγνωση από το ΚΕΔΗ πως θα πρέπει να ακολουθήσουν ειδική εκπαίδευση, να σπεύσουν να εγγράψουν τα παιδιά τους στη νέα αυτή σχολική μονάδα που θα λειτουργήσει στη Μελέτη. Τα παιδιά θα μεταφέρονται με ασφάλεια με λεωφορείο και θα παρακολουθούν ένα ανάλογο ορολόγιο πρόγραμμα σε ολιγομελή τμήματα και με τους κατάλληλα κατηρτισμένους στην ειδική αγωγή εκπαιδευτικούς. Μάλιστα, μέσα από την εκπαίδευση αυτή μπορούν να ακολουθήσουν για κάποια ειδικότητα ή κατεύθυνση. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά στο δημοτικό σχολείο της Λεπτής πραγματοποίησαν νωρίς το πρωί οι γονείς των μαθητών του σχολείου, δηλώνοντας την κάθετη αντίθεσή τους στην απόφαση λειτουργικού υποβιβασμού του από τριθέσιο σε διθέσιο. Υπενθυμίζεται ότι στο σχολείο είναι εγγεγραμμένα 28 παιδιά, δηλαδή μόλις 2 λιγότερα από τον αριθμό που απαιτείται για να παραμείνει τριθέσιο. Ωστόσο, όπως τονίζουν οι γονείς, από το επόμενο σχολικό έτος, 18 έως 19, ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί, καθώς θα ξεκινήσουν να φοιτούν στο σχολείο αρκετά παιδιά που φέτος βρίσκονται στον υπηαγωγείο της Λεπτής. Θα είμαστε εδώ κάθε μέρα, δήλωσε στην ΕΡΤ Ορεστιάδος ο εκπρόσωπος των γονέων των μαθητών του σχολείου, Αδάμ Ρετσίδης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο οι κινητοποιήσεις να πάρουν και τη μορφή αποχής των παιδιών από τα μαθήματα μετά τον αγιασμό της 11ης Σεπτεμβρίου.